Ξεκίνησε ουσιαστικά πριν ένα χρόνο ακριβώς, όταν επισκεφτήκαμε την περιοχή του κόλπου Σιτίας με το οκεανογραφικό σκάφος μας, το Φιλία, και πήραμε μια πρώτη σειρά δειγμάτων με στόχο να δούμε λίγο το οικοσύστημα του κόλπου και να μπορέσουμε έτσι, γνωρίζοντας, γιατί θα ήθελα να πω εδώ ότι ο κόλπος της Σιτίας ήταν μέχρι πριν ένα χρόνο άγνωστος τελείως, να μπορέσουμε να βρούμε την κατάλληλη περιοχή για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου πάρκου κατά της αναψυχής της Σιτίας. Τελικά ήμασταν αρκετά τυχεροί, γιατί πέρα από τη μελέτη που έγινε στο οικοσύστημα του κόλπου, κατορθώσαμε και εντοπίσαμε ένα ναυάγιο ενός αεροπλάνου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ένα βομβαρδιστικό βρετανικό που προσταλασσώθηκε χτυπημένο το 1943 την άνοιξη ανοιχτά από το λιμάνι της Σιτίας, γύρω στα 340 μέτρα ανατολικά από το άκρο του Μόλου, και βυθίστηκε. Οι δύο πιλότοι του διασώθηκαν, ένας Αυστραλός και ένας Βρετανός, και το αεροπλάνο αυτό για μια σειρά ετών, περισσότερο από 50 χρόνια, βρισκόταν στο βυθό της θάλασσας. Η ιδέα ήταν να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αφενός την ύπαρξη αυτού του ναυαγίου, που έχει πια αρχαιολογική αξία, γιατί έχουν περάσει 50 χρόνια από τη βύθισή του, και επιπλέον να βοηθήσουμε στη διάσωσή του, δεδομένου ότι εκεί που βρίσκεται τώρα κινδυνεύει άμεσα από τις άγκυρες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή έξω από το λιμένα και περιμένουν να μπουν στο λιμάνι για να αδειάσουν το φορτίο τους κτλ. Ήδη έχει προκληθεί ζημιά στην άτρακτο του αεροπλάνου και αυτό θα το παρουσιάσουμε τώρα. Η πρότασή μας είναι να μεταφερθεί το αεροπλάνο σε μια προστατευόμενη περιοχή 15 στρωμάτων, μια μικρή περιοχή, ένα υποθαλάσσιο πάρκο, σε ένα βάθος 20 με 23 μέτρα. Έχουμε χαρτογραφήσει αυτή την περιοχή και βέβαια το ντεκόρ θα είναι τεχνητοί ύφαλοι, οι οποίοι θα προσομοιάζουν με το φυσικό περιβάλλον και όλο μαζί θα δημιουργεί μια καταδυτική διαδρομή, η οποία πιστεύουμε ότι θα αξιολογηθεί πολύ θετικά από τους μελλοντικούς επισκέπτες και δίτες που θα επισκεφτούν το καλοκαίρι την περιοχή της Σιτίας, για να αποτίσουν και ένα φόρο τιμής σε κάποιους που πολέμησαν πριν πολλά χρόνια, γιατί η ύπαρξη τέτοιων ναυαγίων έχει μεγάλη πολιτιστική αξία και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Άρα η προοπτική σε μα θα γίνει. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαστε σε επαφή με το ΙΠΕΚΑ. Κάποια προβλήματα που υπάρχουν στην αδειοδότηση πρόκειται να ξεπεραστούν μέσα στον χρόνο. Είναι θέμα χρηματοδότησης, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το αρχίσουμε σαν έργο και πιστεύουμε ότι είναι κάτι που μπορεί να διαδοθεί, μπορεί να, σαν καινοτομική ιδέα του κέντρου, μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας.